σκέφτηκε. Και το φορεματάκι σου, αυτά τα παπουτσάκια. Τι ωραία παπουτσάκια. Ξέρετε τι μου θυμίζουν. Την Tinkerbell. Ναι, πραγματικά. Ολόκληρη βέβαια θυμίζει την Tinkerbell, αλλά κάτσε. Ήσουν πάντα ένα από τα παιδιά τα πολύ ξεχωριστά στον χώρο του θεάματος. Πολύ ξεχωριστή γιατί δεν έπεσες μόνο σαν ενήλικας. Γιατί δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ερμηνεύσει. Έχουμε δει πολλά Ελληνόπουλα να απαγγέλουν. Εσύ ερμήνευες. Ήσουν πολύ ξεχωριστή και για την φωνή σου. Δηλαδή είσαι ένα από τα παιδιά, από τα πλάσματα που πέρασαν από αυτό που αποκαλούμε ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, θέατρο, χωρίς όμως να περάσεις, και αυτό αισθάνομαι ότι προέρχεται από την παιδεία της οικογένειάς σου, χωρίς να περάσεις από αυτό που λέμε lifestyle showbiz. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό. Εσύ το έζησες έτσι όπως το λέω? Νομίζω όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό. Δεν το είχα αισθανθεί καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα καν σκεφτεί, δεν μου είχε περάσει όλο αυτό από το μυαλό. Νομίζω ότι δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είχα να κάνω. Έκανα αυτό που αγαπούσα και τα υπόλοιπα απλά δεν μετρούσαν, όπως και τώρα σε αυτά που κάνω. Το έκανε σε ένα προστατευμένο πλαίσιο, αλλά καλλιτεχνικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν κατανοείς πώς το τοποθετώ. Δηλαδή, αυτό. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Με προστάτευσαν από όλα αυτά που λέτε και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Διάλεγαν με πολύ σύνεση όλα αυτά που έκανα. Εννοείται πως ρωτούσαν και εμένα και εγώ επέλεγα. Αλλά δεν πάβει να ήμουν παιδί τότε και δεν θα ήξερα τόσο καλά. Τα διάλεγαν με σύνεση και χωρίς την υπερβολή που έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Και θέλω να σου πω το εξής. Εσύ από παιδί ερμήνευες. Ερμήνευες το ρόλο. Τον ζούσες. Αυτό έδειχνε συναισθηματική ωριμότητα. Αυτό έδειχνε... Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να ζήσουν ένα ρόλο. Τώρα που έχεις μεγαλώσει και γυρνάς το χρόνο πίσω, πώς το εξηγείς αυτό? Απλά φανταζόμουν ότι ήμουν το συγκεκριμένο άτομο. Δεν αισθανόμουν ότι ερμήνευα, ότι έπαιζα τον ρόλο. Αισθανόμουν ότι ήμουν το ίδιο το άτομο. Αυτό όμως για να το αισθανθεί σε μια τόσο μικρή ηλικία... Πώς χρονών ήσουν? Ήμουνα 5-6. Ναι, για να το αισθανθείς σε τόσο μικρή ηλικία απαιτείται από ένα παιδί αυτό που λέμε συναισθηματική ωριμότητα. Και συνήθως τα κοριτσάκια το έχουν αυτό πιο έντονα σε αυτές τις ηλικίες. Συναισθηματική ωριμότητα για να μπορέσει ένα παιδάκι 5-6 χρονών να νιώσει ότι είναι ο ρόλος, αυτό απαιτεί αυξημένη αντίληψη. Εσύ λοιπόν τότε ένιωθες ότι ήσουν ο ρόλος. Ναι, όταν έτσι έπισες. Ένιωθα. Εντάξει, νομίζω πως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και το πρόγραμμα που απαιτεί το θέατρο, εντάξει και η τηλεόραση, αλλά κυρίως το θέατρο, που χρειάζεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει κάθε εβδομάδα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να δίνει την ψυχή του, όλο αυτό με ορίμασε αρκετά γρήγορα. Όχι όμως απότομα. Μπορεί να γίνει όλο αυτό γρήγορα, αλλά όχι απότομα. Αισθάνομαι ότι πρέπει να διάβαζες από μικρή, να σου διάβαζε η μαμά από μικρή. Από πολύ μικρή διάβαζα πολλά βιβλία, πολλά παραμύθια. Το πρώτο μου βιβλίο το διάβασα μόνη μου, στην πρώτη δημοτικού. Και ήταν ο Μικρός Πρίγκιπας, που είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία. Γενικά... Από πολύ μικρή είχα αναπτυγμένη τη φαντασία μου, δηλαδή ακόμη και τώρα. Ναι, γιατί για να μπορέσει ένα παιδάκι να μην αντιμετωπίσει επιφανειακά ρόλο σε τόσο μικρή ηλικία, είναι αυτό, χρειάζεται γερές βάσεις. Άρα, διάβαζες από πολύ μικρή, η μαμά πρέπει να σου διάβαζε πάρα πολλά παραμύθια. Ναι, πάρα πολλά Όταν σε είδα... Και πάρα πολλές ταινίες και πάρα πολλά θέατρα. Αυτό. Δηλαδή... Όταν σε είδα να ερμηνεύεις το ρόλο, λέω αυτή η μάνα έχει κάνει πολλή δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά
Γιατί αισθανόμουν ότι για να ερμηνεύεις είχες γνώση. Και λέω, γνώση ένα τόσο μικρό παιδί. Δεν ερμηνεύεις χωρίς γνώση. Νομίζω πως ήταν και κατά κάποιο τρόπο ένστικτο. Και όχι μόνο γνώση. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, η γνώση. Αλλά σε μια τόσο πολύ μικρή ηλικία νομίζω πως μετράει και το ένστικτο. Πήγαινε σε παραστάσεις λοιπόν. Ναι, ναι, από πολύ μικρή. Και σινεμά και θέατρο και διάβαζα αρκετά. Το περιβάλλον σου στο σχολείο, για παράδειγμα. Όταν έρθεις να γίνεσαι γνωστή, ξέρεις, τα παιδάκια δεν έχουν όλα την ωριμότητα να το αντιμετωπίσουν όπως πρέπει. Έρθεις να γίνεσαι γνωστή. Άρα, φαντάζομαι, στο σχολικό περιβάλλον θα είχες θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Βασικά, αυτό γίνεται με όλα τα παιδιά που κάνουν κάτι διαφορετικό. Και όχι μόνο κάνουν κάτι διαφορετικό, που είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έβλεπα παιδιά στο σχολείο μου που αντιμετωπίζονταν πάρα πολύ άσχημα. Mm-hmm. Μόνο, βασικά μιλάω κυρίως για το δημοτικό. Mm-hmm. Γιατί στο μουσικό σχολείο που πήγαινα είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Mm-hmm. Εκεί η διαφορετικότητα είναι προτέρημα. Είναι προτέρημα. Ναι, γιατί όταν κανείς μπαίνει σε ένα χώρο τέχνης, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική και το μουσικό σχολείο είναι ένας χώρος τέχνης. Στο δημοτικό όμως σίγουρα θα υπήρξαν και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Ζήλια προφανώς. Ιδιαίτερα προς το τέλος του δημοτικού, επειδή τα παιδιά άρχισαν να μεγαλώνουν και να καταλαβαίνουν τι θα πει μάλλον διασημότητα περίπου, είχα προβλήματα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να πιστεύω ότι ανάλογα προβλήματα είχαν και παιδιά που είτε ήταν από άλλη χώρα, είτε είχαν ένα λίγο πιο δύσκολο χαρακτήρα, είτε όπως και εγώ, ας πούμε, γιατί για να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως τα προβλήματα που μπορεί να είχα στο δημοτικό, περισσότερο τα είχα λόγω αυτό που λέτε, λόγω αυτής της γνώσης που είχα αποκτήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε να διαβάζω το Μικρό Πρίγκιπα, ξέρω εγώ, ή το Περηφάνεια Υπερκατάληψη στην έκτη δημοτικού. Και αυτά τα άλλα παιδιά αυτό το έβλεπαν λίγο περίεργα. Ναι. Αισθάνομαι βέβαια ότι εικάζω, έτσι, γιατί μεγαλώνω κι εγώ παιδιά και περνάνε από αυτές τις τάξεις. Πολλές φορές τα παιδιά, για παράδειγμα τα αγοράκια, σε αυτές τις ηλικίες, όταν θέλουν να εκφράσουν, δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Συνήθως λοιπόν το εκφράζουν αντίστροφα. Δηλαδή, όταν κάτι το βρίσκουν ενδιαφέρον, ιδιαίτερο, ξεχωριστό, όμορφο, να το πω έτσι, γοητευτικό, σαγηνευτικό, συνήθως τι κάνουν τα αγοράκια σε αυτές τις ηλικίες? Το πειράζουν. Προσπαθούν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον τσαλακώνοντάς το, κάνοντας αυτά τα πειράγματα που λέμε, τα οποία είναι λίγο ιδιαίτερα. Άρα μπορεί και σε εκείνες τις ηλικίες να μην είχες την ωριμότητα να καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ήταν διαφορετικό στην περιφορά απέναντί σου, που να ήταν και ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Βασικά, σε αυτή την ηλικία, όταν βιώνει κάποιος την απόρριψη, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ βαρύ. Εγώ δηλαδή νόμιζα ότι όλος μου ο κόσμος, σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο, περιστρέφεται γύρω από αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβαινε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου, διότι με πήγαν σε ένα χώρο, στο μουσικό σχολείο, που κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και είδαμε και πρόσφατα ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός με το bullying. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά ράγισε ένα κομμάτι μέσα μου, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ στην κοινωνία μας. Εσύ, δηλαδή, Δήμητρα, γιατί βλέποντας... Σε τέτοιο βαθμό, βέβαια. Όχι, προς Θεού. Είναι δυνατόν. Κανείς δεν θα βαντοζόταν σε τέτοιο βαθμό. Αλλά βλέποντας σε κανείς, βλέποντας αυτό το κουκλάκι, το ευαίσθητο, το ζωγραφιστό, δεν πάει εύκολα το μυαλό ότι θα μπορούσε να έχει δεχτεί πειράγματα δύσκολα. Δηλαδή, κανείς θα φανταζόταν, η Δήμητρα θα ήταν η μικρή πριγκίπισσα του σχολείου της. Εμένα, αν με ρωτάς, αυτό θα φανταζόμουν. Για σένα. Λέω, η μικρή πριγκίπισσα. Ναι. Όμως, προφανώς, το να είσαι ξεχωριστός προκαλεί ποικίλα συναισθήματα στα παιδιά. Κάποιες φίλους μπορεί να σε λάτρευαν επειδή είσαι ξεχωριστή. Κάποιες άλλες μπορεί να σε ζήλευαν. Κάποια αγόρια μπορεί να σε θαύμαζαν και να αντιδρούσαν έντονα. Άρα, φαντάζομαι ότι δέχτηκες
κατά αυτόν τον τρόπο πάντα, μιας μορφής bullying τότε. Ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Ψυχικά βασικά, καθαρά ψυχικά. Και αυτό που είπατε προηγουμένως ότι δεν φαίνεται, μετά από κάποια στιγμή έγινα λίγο ανέστη σε αυτό. Δηλαδή, όπως είπατε προηγουμένως, όπως σας είπα προηγουμένως, έχω πολύ μεγάλη φαντασία. Mm-hmm. Δηλαδή, απέρριψα εντελώς αυτά τα άτομα και φανταζόμουν ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό και δεν υπήρχαν τα σχόλια που έκαναν και τα πειράγματά τους. Δεν τα ξαναπεί αυτά ποτέ στον αέρα. Να σου πω την αλήθεια μου, σε παρακολουθώ τόση ώρα και με μαγεύεις. Γι' αυτό δεν είναι λίγο αργές οι αντιδράσεις μου. Γιατί αισθάνομαι ότι έχεις αυτό έτσι το... δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είσαι στα ψεύτικη. Έχεις ο τρόπος που μιλάς, η φωνή σου, η ομορφιά σου. Είναι τόσο... τόσο μαγευτικά που μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να πέρασες και λίγο δύσκολα. Δεν πειράζει, βγήκα πιο δυνατή. Έτσι.